Ο τουρκικός τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των γειτόνων, εκτός των λόγων συναντήσεων και κινήσεων του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ασχολούνται με την κοινή στρατιωτική άσκηση Ελλάδας-Γαλλίας με την επωνυμία Αργό 2022, που πρόκειται να διεξαχθεί στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο. Σε άρθρο τουρκικού μέσο μαζικής ενημέρωσης συγκεκριμένα αναφέρονται. Ανακοινώθηκε ότι η Γαλλία και η Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν κοινή στρατιωτική άσκηση με την ονομασία Αργό 2022 στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο. Ένα από τα σενάρια της άσκησης που θα διεξαχθεί θα πραγματοποιηθεί στην ισιωτική περιοχή Άγιος Ευστράτιος που είναι ένα από τα νησιά που πρέπει να αποστρατικοποιηθούν. Η τελική φάση της άσκησης αργό 2022 θα πραγματοποιηθεί στην ίσο Κύρος με πλοία και μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας καθώς και επιθετικών ελικοπτέρων απάτσι να παρέχουν υποστήριξη σε μεγάλη δύναμη Γάλλων και Ελλήνων πεζοναυτών. Η Ελλάδα η οποία έχει καταστρέψει το καθεστώς και των 23 μη στρατιωτικών νησιών στη θάλασσα των νησιών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει καταργήσει τον όρο μεταβίβασης κυριαρχίας αυτών των νησιών συνεχίζει τις ίδιες δραστηριότητες με διεθνή υποστήριξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες περιοχές στρατιωτικών ασκήσεων Ναύτεξ που δημοσίευσε η Ελλάδα, τα αποστρατικοποιημένα νησιά στα βόρεια και νοτιοανατολικά της θάλασσας των νησιών έχουν αγνοηθεί και έχουν κηρυχθεί ως περιοχές στρατιωτικών ασκήσεων. Κανεί δεν ακούει τι κραυγέ τη Τουρκία για αποστρατικοποίηση των νησιών, καταλήγει το άρθρο. Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται πλέον πω η ελληνογαλλική αμυντική ρήτρα συμφωνία περί τη αποκοινού αντιμετώπιση τρίτη χώρα, σε περίπτωση που αυτή επιτεθεί σε μία εκ των δύο, θέτοντα σε κίνδυνο τα κυριαρχικά του δικαιώματα, δεν είναι στα χαρτιά αλλά ισχύει στην πράξη. Εμφατική απόδειξη περί τούτου θα αποτελεί η ελληνογαλλική άσκηση αργό 2022 που θα διεξαχθεί στο Αιγαίο. Επίση, αντιλαμβάνονται ότι χωρί να συμμετέχουν οι ΗΠΑ στην εν λόγω άσκηση, συμφωνούν με το σενάριό τη και τι θαλάσσιε περιοχέ νησιά διεξαγωγή τη στο Αιγαίο. Ωστόσο, η Τουρκία δεν φαίνεται να υπαναχωρεί αναφορικά με την αποστρατικοποίηση των νησιών μα στο Αιγαίο, επισημένοντα όμω ότι ο Ερντογάν δεν το έθεσε ω θέμα στην πρόσφατη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μένει να δούμε τι ενεργείε θα κάνει η Άγκυρα προκειμένου να χαλάσει την ροή εξαγωγής τη άσκηση. Κάτι το οποίο θεωρούμε ω δεδομένο και κατά πόσο θα πετύχει κάτι τέτοιο πράγμα που θεωρούμε απίθανο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.